Κύριε Ιφαντή, καλή σας ημέρα από τη Λαμία και την Κεντρική Ελλάδα. Καλημέρα σας, κύριε Λαφύρη. Καλημέρα μου στους ακροατές. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας για να μας δώσετε και τη δική σας άποψη. Πάντα ψύχρεμη, αλλά πάντα στηρίζεται έτσι σε βάσεις έτσι, καλών δεδομένων, σωστών δεδομένων. Οπότε θέλω να μας πείτε πώς βλέπετε όλη αυτή την κατάσταση που εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή και μιλούν κάποιοι για πόλεμο δίχως αύριο. Είναι εγωιτευτικός ο τίτλος, «Πόλεμος δίχως αύριο». Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ένας τουλάχιστον άνθρωπος σε κέρια θέση, ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου, επιδιώκει τη φυγή προς τα εμπρός της πολιτικής του επιβίωσης και οι φανατικοί Εβραίοι σύμμαχοι, οι πολιτικοί του σύμμαχοι, που τον στηρίζουν στην Κνεσέτ, στην Ισραηλινή Βουλή, επιδιώκουν με την ευκαιρία αυτή, λέει μέχρι τις 20 Ιανουαρίου που θα αναλάβει ο νέος πρόεδρος, όποιος και αν είναι, επιδιώκουν να ξεκαθαρίσουν τους αντιπάλους τους στη Μέση Ανατολή. Ναι. Τους εχθρούς τους. Αυτό που θεωρούν εχθρούς τους. Μπράβο, ναι. Οι οποίοι δεν είναι η Χαμάς και η Χεζμπολά, όπως βλέπετε, είναι οι άλλοι. Ναι. Οι άλλοι. Ποιοι είναι οι άλλοι, είναι και οι χριστιανοί μέσα, είναι πάντες μη ομόδοξοι για τους φανατικούς Εβραίους. Οι άλλοι, αυτοί που έχουν διαφορετική άποψη, έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς και μέσα στο ίδιο το Ισραήλ. Μην νομίζετε ότι είναι μεγάλη απόσταση από το να θέλεις να εξοντώσεις τους Παλαιστίνιους μέχρι τους Ισραηλινούς πολιτικούς αντίπαλους, στους οποίους μπορείς να βαφτίσεις προδότες. Οι Εβραίους που μισούν τον εαυτό τους, αυτό το self-hating Jews, όπως αποκαλούν όλους τους άλλους με διαφορετική άποψη. Ισραηλινούς, Εβραίους με διαφορετική άποψη. Άρα, ναι, υπάρχουν κάποιοι που θέλουν τη φυγή προς τον πόλεμο και προσπαθούν με πολύ έξυπνους, εφάνταστους τρόπους. Είναι προετοιμασμένοι από καιρό, γιατί αυτό δεν έγινε από την μια μέρα. Αυτό είναι οργανωμένο τώρα, ναι. Ναι, ήταν οργανωμένο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Με τη διαφορά ότι δεν στόχευε μόνο τους εισαγωγείς της Χεζμπολά. Η εν λόγω εταιρεία προώθησε στο Λίβανο, για να μην δημιουργήσει υποψίες, βομβητές, κινητά τηλέφωνα, τα οποία είχαν φτιαχθεί στο Ισραήλ με την ετικέτα της Ταϊβανέζης της εταιρείας και σε ανύποπτους ανθρώπους, δηλαδή στο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο της Βηρητού. Χρησιμοποιεί, ναι, όπως όλα τα νοσοκομεία και στην Ελλάδα, βομβητές, αυτά τα pagers, ναι, για να ανταλλάσσουν μηνύματα, να καλούν τους γιατρούς και τα λοιπά. Τυνάχτηκαν, ναι, μέχρι και ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ηλιακά πάνελ, σωστά, ναι. Κάνει την εισαγωγή η συγκεκριμένη ουγγρική εταιρεία, μια κυρίας με κουρδικό όνομα, εμένα το όνομά της μου φάνηκε περσοκουρδικό. Εντάξει. Άρα επί δικαίων και αδίκων στο Λίβανο δεν ενδιαφέρονται οι Ισραηλινοί, αφού ο Λίβανος ανέχεται τη Χεζμπολά, η Λιβανέζικη κοινωνία ανέχεται τη Χεζμπολά, καλά να πάθουν. Μάλιστα. Ναι. Αυτή είναι η λογική τους. Ναι, ναι. Περιγράφω για τους ακροατές τη λογική των Ισραηλινών, του Νετανιάχου και των συμμάχων του. Κάθε λογική συμμάχων του. Δεν είναι μόνο οι φανατικοί Εβραίοι, είναι και κάποιοι κοσμικοί, οι οποίοι βρίσκουν μια ιστορική ευκαιρία και εθνοκάθαρση στο ίδιο το Ισραήλ, να γλιτώσουν δηλαδή και από τους Παλαιστινίους της δυτικής όχθης, για τη Γάζα δεν το συζητώ. Έχουν πετύχει πολύ στους στόχους τους. Θα ανοίξει μια τρύπα στο τείχος στη Ράφα και θα περάσουν κάποια στιγμή στην Αίγυπτο. Δεν μπορούν να επιβιώσουν πλέον. Δεν έχουν κάνει το βίο-βίο το στη Γάζα. Άρα στην Δυτική Όχθη, στα κατεχόμενα, στην παλιά υπέρ Ιορδανία, δηλαδή στην δεξιά όχθη του Ιορδάνη, οι αραβικοί πληθυσμοί πρέπει να φύγουν. Και εκεί εστιάζουν και στο Λίβανο. Ναι. Όσο όμως έτσι βαθαίνει αυτός ο κύκλος αίματος, κύριε Ιφαντή, τώρα με απλά λόγια, όπως το σκεφτόμαστε εμείς, τόσο πιο μακριά δεν είμαστε από μια ειρηνευτική διαδικασία, ειρηνευτική λύση. Δεν βλέπω πολλούς, αν εξαιρέσει κανείς την κυρία Κάμαρα Χάρης, που για πολιτικούς λόγους, πολιτικά ενδικούς λόγους, θέλει μια ανακοχή να ενδιαφέρεται πραγματικά για την ειρήνη. Οι απλοί άνθρωποι προφανώς ενδιαφέρονται, αλλά κανένας
σε πολιτικό επίπεδο. Ούτε η κυρία Ούρσουλα, ούτε η κυρία Κάμαλα Χάρις, αν εκλεγεί πρόεδρος, ούτε πιθανότατα ο νέος πρόεδρος, ο πρόεδρος Τραμπ, έχουν πραγματικό ενδιαφέρον, έχουν κάποια ουσιαστική πολιτική, φιλοσοφική ανάγκη από ειρήνη. Δεν τους ενδιαφέρει το θέμα, γιατί σκοτώνονται, δεν σκοτώνονται Ευρωπαίοι πολίτες, δεν σκοτώνονται Λευκοί, σκοτώνονται Μεσανατολίτες, Άραβες αυτοί, οι Μαυριβέροι, ξέρετε. Ναι. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό της πολιτικής κουλτούρας της Δύσης. Δηλαδή, εγώ έχοντας ζήσει αρκετό καιρό στη Μέση Ανατολή και έχοντας μιλήσει με αυτούς τους ανθρώπους, το πρόβλημά τους είναι ότι τους αντιμετωπίζουν σαν εκγενετής παιδιά ενός άλλου υποδεστέρου θεού. Δεν είναι μόνο ότι υπάρχει μια αμερικανική πολιτική η οποία στηρίζει τους Ισραηλινούς. Εντάξει, αυτό είναι κατανοητό. Είναι ότι συστηματικά υποβαθμίζεται η έννοια του ως ανθρώπων, η έννοια τους ως ανθρώπων, επειδή είναι μουσουλμάνοι. Κάποιοι, λέω, Παλαιστίνοι δεν είναι καθόλου μουσουλμάνοι, είναι χριστιανοί σαν και εμάς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουν καταταχθεί στους αναλώσιμους μουσουλμάνους, μεσανατολίτες, οι οποίοι και αν πεθαίνουν με τις δεκάδες κάθε μέρα, 16-17.000 παιδιά περίπου έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, εδώ για ένα χρόνο περίπου. Δεν τρέχει και τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα για τη Δύση. Είναι εξαιρετικά ευχαριστημένη η Δύση από τον εαυτό της. Έχει τώρα όμως και το άλλο θέμα, το άλλο μέτωπο, την άλλη πληγή εκεί στην Ουκρανία η Δύση να αντιμετωπίσει. Δηλαδή προς τα πού να στραφεί το ενδιαφέρον και η βοήθεια. Εκεί τα πράγματα είναι θανάσιμα για τη Δύση, διότι χάνει έναν πόλεμο που διεξήγαγε δια αντιπροσώπων, δια μιας μερίδας των Ουκρανών. Δεν είναι όλοι οι Ουκρανοί, είναι μια μερίδα, οι άνθρωποι τους οποίους εκφράζει ο Ζελένσκι, και ο οποίος, παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιεί πλέον μέτρα βίας για να φέρει στο μέτωπο νέους σύλλεκτους, ο πόλεμος χάνεται. Μετά το Ποκρόφσκ, όταν μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες οι Ρώσοι διαρρήξουν την τοποθεσία του Ποκρόφσκ, η άλλη αμυντική τοποθεσία που μπορούν να πάνε οι Ουκρανοί είναι στην δυτική όχθη του Δνίπερου. Να περάσουν το ποτάμι. Και αυτό θα... και απέναντί τους έχουν ανθρώπους οι οποίοι δεν πρόκειται να είναι, νομίζω, στη νίκη τους μεγαλόψυχοι. Εάν μπορέσουν οι Ρώσοι, και στρατιωτικά φαίνεται να μπορούν, θα δημιουργήσουν μια Ουκρανία στην άλλη όχθη του Δνίπερου που δεν θα έχει και πρόσβαση στη θάλασσα. Μάλιστα. Αυτή είναι η τακτική τους. Ναι. Να, για παράδειγμα, τώρα που το αναφέρατε, χθες τη νύχτα μπόρεσε και ανακατέλαβε 2 χωριά που τα είχε χάσει. Η Ρωσία. Ναι, το Κούρσκ. Δεν παίζεται η τύχη του πολέμου, κυρία Λαφίδη. Δεν παίζεται εκεί. Η τύχη του πολέμου παίζεται στις οργανωμένες γραμμές άμυνας. Το Κούρσκ είναι μια διαδοχή επιδρομών. Κάνουν μια επιδρομή στην ανοιχτή πεδιάδα οι Ουκρανοί με τα ταχυκίνητα βρετανικής και γερμανικής παραγωγής. Τεθωρακισμένα απαντούν οι Ρώσοι κυνηγώντας τους επιδρομής. Εκεί γίνεται είναι ένα Far West. Μάλιστα. Στους καουμπόιδες και τους Ινδιάνους. Η πραγματική τύχη, ο πραγματικός πόλεμος γίνεται στις γραμμές και στις πόλεις, στο Ντονέτσκ. Εκεί. Όπου, εάν χαθεί η άμυνα εκεί, αν οι Ρώσοι καταφέρουν και τη διαρρήξουν, αργά, σταθερά, με θυσίες, εκεί προωθούν το τρυπάνι. Μάλιστα. Αν εκεί ανοίξουν την τρύπα, θα καταρρεύσει όλη η άμυνα ανατολικά του Δνιπέρου. Θα υποχρεωθούν οι Ουκρανοί να διαβούν το ποτάμι, είναι ένα τεράστιο ποτάμι, μην φανταστείτε τα ελληνικά ποτάμια, είναι ένα ποτάμι χιλιομέτρων πλάτους, είναι ένα φυσικό σύνορο που επιτρέπει μια αντίληψη ασφάλειας για τους μεν και για τους δε. Το Κούρσκ τι έκανε, έδειξε στους Ρώσους ότι δεν υπάρχει συμβίωση με μια ουκρανική κυβέρνηση τύπου Ζελένσκι σε
σε ανοιχτό χώρο, όποτε πάρει όπλα και όποτε του κάνουν νεύμα οι δυτικοί, μπορεί να εξαπολύει επιδρομές. Επιθετικές ενέργειες. Λοιπόν, ναι. Ναι, δεν μπορούν λοιπόν μετά την κατάρρευση του Μίνσκ να φτιάξουν μια νέα συμφωνία τύπου Μίνσκ να βασίζεται στην καλή θέληση των άλλων. Στον αυτοπεριορισμό και στην αυτοπιθαρχία της άλλης πλευράς. Κύριε Φαντή, μας δώσετε έτσι μια εικόνα για το τι γίνεται και εκεί, αλλά το θέμα έτσι, τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη Μέση Ανατολή. Εσείς τι βλέπετε να γίνεται τώρα, γιατί είναι αυτό που φοβόμασταν από την αρχή, να μην πάμε σε διακρατικό πόλεμο? Είμαστε κοντά σε αυτό μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου? Είμαστε σε πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά, ανοιχτό πλέον. Ναι. Όταν σκοτώνεις, όταν τραυματίζεις στα χέρια και στο πρόσωπο 3.000 ανθρώπους του άλλου, δεν έχει πολιτικά περιθώρια να πει ότι δεν πειράζει. Ναι. Έχουν τα μέσα. Οι Ιρανοί είναι και αυτοί στο τέλος της υπομονής τους. Άρα θα υπάρξει ένας πόλεμος Χεζμπολά που θα συμπαρασύρει τον υπόλοιπο Λίβανο μαζί του, την υπόλοιπη Λιβανέζικη κοινωνία. Παρόλο που είναι ένα μικρό κράτος. Συρία, σε αυτόν τον πόλεμο θα βρεθεί, κατά τη δική μου εκτίμηση, μπλεγμένη και η Ελλάδα. Γιατί? Διότι είμαστε μια χώρα που λειτουργεί ως σταθμός διοικητικής μέρημνας, λογιστικής υποστήριξης, όπως θα λέτε πείτε, το Ισραήλ. Μπορούν εύκολα να μας πλήξουν και να διατείνονται, να υπερηφανεύονται ότι έπληξαν το Ισραήλ. Ναι, αν χτυπήσουν τους συμμάχους του Ισραήλ. Ναι, το καταλάβαμε πως το λέτε. Αυτή είναι η επίπτωση για την ελληνική κοινωνία, η οποία πιστεύει ότι είναι ασφαλής. Η πυρκαγιά είναι δίπλα μας, δεν είμαστε ασφαλείς. Θα έπρεπε η χώρα μας να έχει πιο ενεργό ρόλο και πιο ισορροπημένο, να μην έχει βάλει όλα τα αυγά στο καλάθι και δίχως όρους. Δίχως να έχει πάρει τίποτε σε αντάλλαγμα από το Ισραήλ. Δεν έχουμε υπογράψει καμία συνθήκη με το Ισραήλ. Δεν έχει αναλάβει καμία υποχρέωση το Ισραήλ. Εντάξει, μπορεί κάποιοι να βγάλουν πάρα πολλά λεφτά και να αγοράζουν δηληστήρια. Αλλά η υποστήριξη της Ελλάδας στο Ισραήλ, η οποία θα είναι ζωτική αυτό το χειμώνα, δηλαδή θα φιλοξενήσουμε στις Κυκλάδες Ισραηλινούς πολίτες, οι οποίοι δεν θα έχουν ασφάλεια στη χώρα τους, αυτούς που κατοικούν στα βόρεια σύνορα, θα έρθουν να παρκάρουν εδώ για το χειμώνα. Να έρθουν, γιατί η ζωή τους είναι σε κίνδυνο και δεν είναι σωστό να αρνείσαι την ασφάλεια σε έναν άλλον. Αλλά δεν μπορεί να είναι μόνο αυτοί. Άνθρωποι είναι και οι άλλοι. Δεν έχουμε κάνει καμία κίνηση με τους άλλους. Το γεγονός αυτό φέρνει την Αίγυπτο πιο κοντά στην Τουρκία από ό,τι σε εμάς. Και πλήττονται ζωτικά μας συμφέροντα. Αν αδιαφορεί για αυτά η κυβέρνηση, σίγουρα όταν θα σκάσουν οι βόμβες στο Σύνταγμα, στη Μύκονο, και θα αρχίσουν να πιάνουν τα ελληνικά πλοία που μπαίνουν άδεια μέσα στο Ορμούζ, να τα πιάνουν οι Ιρανοί και πάνε τα ασφάλιστρα για τους Έλληνες πλειοκτήτες στο Θεό, λόγω καταγωγής, ασχέτως τη σημαία που έχει το πλοίο, τότε η κυβέρνηση θα τα πάρει τα μηνύματα, αλλά θα είναι αργά. Νομίζω όμως ότι είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα και δύσκολο να ισορροπήσουμε μεταξύ των δύο, έτσι δεν είναι? Οφείλουμε. Οφείλουμε. Αυτό πρέπει να κάνει κάθε κράτος που σέβεται τον λαό του και τα συμφέροντα του λαού του, τα συμφέροντα της κοινωνίας του. Εδώ δεν σεβόμαστε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Το πολιτικό σύστημα κοιτάζει τα συμφέροντα, τα οικονομικά, τα στενά, τα δικά του. Εσείς πιστεύετε ότι όλη αυτή η βοήθεια που έχει δώσει η Ελλάδα στο Ισραήλ είναι δίχως αντάλλαγμα? Οι Ισραηλοί πληρώνουν, αλλά πληρώνουν συγκεκριμένους ανθρώπους. Μάλιστα. Το λέω για γιατί οι ακροατές θα πέσουν από τα σύννεφα. Αν δεν πέσουν από τα σύννεφα, ας μαζέψουν τις οικονομίες τους και ας πάνε και στην Ιταλία, πολλούνται κάτι δηληστήρια. Ας πάνε και αυτοί να αγοράσουν. Μάλιστα. Κύριε Φαντή, έτσι τώρα με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, ένα συμπέρασμα θέλω από όλα αυτά. Πού καταλήγουμε? Λέω, με όλα αυτά που ζούμε τα τελευταία 24 ώρες, γιατί κανείς δεν το περίμενε όλο αυτό που γίνεται εκεί, δηλαδή με την ομή παραβίαση της άμυνας
της ασφάλειας και της άμυνας ενός άλλου κράτους. Πού καταλήγουμε? Πηγαίνουμε σε έναν ευρύ πόλεμο. Αυτές είναι όλες οι ενδείξεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να το σταματήσουν. Ναι. Αλλά κανένας υποψήφιος δεν θέλει να σταματήσει τη ροή όπλων και χρημάτων στο Ισραήλ. Αυτό θα ήταν να βγάλει από την πρίζα τον Νετανιάχου και την πολεμική μηχανή του Ισραήλ. Αλλά αυτό δεν είναι νοητό. Όποιος το κάνει θα χάσει τις εκλογές. Ναι. Και ο κύριος Νετανιάχου το γνωρίζει πολύ καλά αυτό. Δεν είναι ανόητος. Έχει πολύ καλά υπολογίσει και πράδειξε αυτή τη σύγκρουση μέχρι τις παραμονές της εκλογικής ανανέωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχει το λόμπι και το λόμπι εξασφαλίζει υποστήριξη ό,τι και αν κάνει. Αυτό είναι πολύ κακό όμως συνολικά για τη Δύση, για τις αξίες που εκπροσωπούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, είτε μας αρέσει είτε όχι, εμένα προσωπικά μου αρέσει, είμαστε σύμμαχοι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες. Δεν έχουμε ακριβώς τα ίδια συμφέροντα, αλλά μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες. Είμαστε μαζί στο ΝΑΤΟ, ιστορικά είμαστε μαζί. Δεν είναι καλό λοιπόν αυτό το ξεφτύλισμα των αξιών του δυτικού πολιτισμού στο χώρο της Μέσης Ανατολής. Και θα έπρεπε, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν, οι Ευρωπαίοι, η Ελλάδα που είναι γειτονική χώρα και έχει επίγοντα συμφέροντα, να αναλάβει αυτές τις αξίες. Είδατε φερρυπίν την ελληνική κυβέρνηση να ζητάει από τον κύριο Νετανιάχου να αφήσει ελεύθερο τον Μαρουάν Μπαργκούτη, δηλαδή τον νούμερο ένα πολιτικό κρατούμενο στο Ισραήλ, Παλαιστίνιο, κοσμικό, αντίπαλο της Χαμάς, και το μέλλον του παλαιστινιακού λαού να συνάψει μια ειρήνη με το Ισραήλ. Μόνο αυτός ο άνθρωπος έχει το ηθικό κύρος να εγγυηθεί αξιόπιστα ότι οι Παλαιστίνοι θα πειθαρχήσουν σε μια συμφωνία δύο κρατών, που είναι το ζητούμενο από τη Δύση, έτσι, δύο κράτη στο ένα Παλαιστινιακό, ένα Ισραηλινό, να ζουν με ασφάλεια το ένα δίπλα στο άλλο. Μάλιστα. Αυτό είναι το όραμα. Ναι. Ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση είναι φυλακισμένος. Από την πλευρά των Παλαιστινίων είναι έγκλεισος στα τελευταία 15, 14 έτη. Τέλος πάντων. Ισραηλινές φυλακές. Με όλο αυτό τώρα το πεδίο της μάχης εκεί, με όλα όσα εκτυλίσσονται εκεί, φαίνεται ότι η ανακοχή, η εκεχηρία είναι άπιαστο όνειρο προς το παρόν. Εμείς για να δείξουμε και στην άλλη πλευρά ότι δεν είμαστε μονοσήμαντα με τους Ισραηλινούς σφαγίστους. Δηλαδή δείξαμε ότι έχουμε το ίδιο ενδιαφέρον και για τις δύο πλευρές, γιατί θα συμβιώσουμε στην περιοχή και με τις δύο πλευρές. Δεν πρόκειται να εξαερωθούν οι Παλαιστίνοι, οι Άραβες, οι Μουσουλμάνοι. Δείτε τι κάνει η Τουρκία. Η Τουρκία δίνει, στέλνει πετρέλαιο στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και ταυτόχρονα είναι και έχει το μπαϊράκι της πανισλαμικής αντίστασης στους Εβραίους. Λοιπόν, θέλω να πω ότι στην εξωτερική πολιτική κανείς πρέπει να είναι σε θέση να κάνει καλό και στις δύο πλευρές. Ναι. Να βοηθάει και τις δύο πλευρές. Να βοηθάει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και στις δύο πλευρές. Αυτό δεν το κάνουμε εμείς και δεν το κάνουμε γιατί δεν είμαστε εθνικά κυρίαρχο κράτος. Το έχω ξαναπεί αυτό. Δεν πορευόμεθα με βάση τα συμφέροντα του λαού, πορευόμεθα με βάση τα συμφέροντα ολίγων οικογενειών. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ κακό μακροπρόθεσμα για την υγεία μας. Θα βρεθούμε αντιμέτωποι μπλεγμένοι σε μια σύγκρουση της οποίας δεν θα έπρεπε να είμαστε μέρος και θα βρεθούμε και από θέση αδυναμίας. Διότι παρόσα λένε τα διάφορα sites ότι πήραμε το ένα, πήραμε το άλλο, πήραμε το άλλο, δεν έχουμε πάρει τίποτα. Είμαστε μια χώρα με εξαιρετικά αδύναμες ένοπλες δυνάμεις, απειροπόλεμους αξιωματικούς και κυρίως μια κοινωνία που δεν θέλει να πολεμήσει για την εθνική της κυριαρχία. Ενώ όλοι οι άλλοι γύρω μας δεν έχουν κανένα πρόβλημα να δώσουν τη ζωή τους για αυτό που πιστεύουν ότι είναι το συμφέρον τους. Και το βλέπετε και στο Ισραήλ και στο Λίβανο και στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Για πόσο θα διαρκέσει αυτή η ευδαιμονία? Ναι.
όπως το είπατε, εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι μας είπατε λίγο ζώρικα πράγματα. Σήμερα δεν είναι μαθημένος ο λαός και η κοινωνία. Καλύτερα να τα λέμε δύσκολα τώρα παρά μετά να λέμε πέσαμε από τα σύννεφα. Ναι. Δεν είμαι από τους αναλυτές που θέλουν. Επειδή έχω μια διπλωματική εμπειρία 36 χρόνια στο Υπουργείο Εξωτερικών, προσπάθησα όταν ήμουν εν ενεργεία διπλωμάτης να μην πέφτω από τα σύννεφα, γιατί είναι κακό επαγγελματικά, μπορεί να πάθεις κάταγμα. Το λιγότερο είναι αυτό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Φαντή, που μας δώσετε έτσι την πραγματική εικόνα, και αυτό που είπατε για τις ενόπλες δυνάμεις μπορεί να μας στενοχώρησε λίγο, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Δεν είναι τυχαίο. Ναι. Είναι. Είναι ακριβώς αυτά που συμβαίνουν. Πρέπει να τις φτιάξουμε το ταχύτερο. Να τις φτιάξουμε. Και να ασχοληθεί και κάποιος, κύριε Φαντή, και με το πολεμικό ναυτικό, να ασχοληθεί κάποιος που έχουν φύγει το τελευταίο διάστημα πάνω από 100 αξιωματικοί. Το ξέρω και προσωπικοί μου φίλοι υποχρεώθηκαν. Γιατί οι άνθρωποι πρέπει να θρέψουν τις οικογένειές τους. Πρέπει να έχουν και τις ανάλογες συνθήκες. Σας ευχαριστώ, κύριε Φαντή. Είπατε πάρα πολλά. Να είστε καλά. Να είστε καλή καλά. Δύναμη σε όλα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.